Καλά είσαι. Τι να γίνει. Γεια σου, παιδιά. Ας τα λέμε. Γεια σου, Βάζελε. Γεια σου, μεγάλε ραπ. Γεια σου, Μάριε. Γεια σου, Τζόρνταν. Γεια σου, Αεξή. Έχουμε Βάζελο. Έχουμε Βάζελο. Συγχαρητήρια. Μπράβο, ναι. Το γλυφιτζούρι. Σολάριου με κανόνα. Σολάριου. Δώσε ένα. Δώσε ένα γλυφιτζούρι. Να γλύφω κι εγώ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, παιδιά. Εμείς είμαστε εδώ δύο ώρες και 20 λεπτά περίπου, τόσο διαρκεί η εκπομπή, για να... Όλα, αυτό είναι κερασμένο από το Βάργκας. Εντάξει, ρε φίλε, για να ξεχνάτε τα βαριά σας προβλήματα. Άρα λοιπόν εδώ εμείς είμαστε με την παρέα για να κάνουμε μια κουβέντα πάνω στο ποδόσφαιρο, πάνω στην πολιτική, πάνω στο... Θέλει να μην αστιλιτεύσουμε την επικαιρότητα. Το lifestyle, πείτε ότι γουστάρετε. Κοινωνικά θέματα. Μπράβο, Τζόρνταν, μη είσαι παοξής και πιάνετε τα κοινωνικά θέματα. Φυσικά, έχετε μια αυτή ο παοξής. Τα κοινωνικά δεν είναι παοξής, είναι όλου του κόσμου. Οπωσδήποτε. Έχεις, θα σε ρωτήσω... Ένας λόγος παραπάνω για μας. Και για τον Κλέτσο αργότερα. Θα σε ρωτήσω και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος εδώ πριν βγούμε στην τηλεόραση έλεγε σε ελάτε θα το σκίσουμε, θα το κάνουμε, θα το ράνουμε. Σας βάζω στοίχημα. Αυτό που είδα εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο hardball. Λέγε, η πυρίπα που έχει φτάσει. Λοιπόν. Είπε η μαμά μου και οι δύο φίλες της, είναι πάνω από 70 χρονών και οι τρεις, να πάνε στο διαγωνισμό πυρίπας, μπας και πάρω και μια τηλεόραση. Ναι. Έγινε η σύνταξη με χαμηλοσυνταξιούχες, τώρα πεθάνανε, στείλαν τους άντρες τους στα θυμαράκια και οι τρεις, κατάλαβες. Και παίζουν πυρίπα, τώρα χτυπά 18 ώρα και τα λοιπά. Παίζουνε τώρα μάθα την πυρίπα ή παίζουνε χρόνια πυρίπα. Εδώ και 60 χρόνια παίζουνε πυρίπα. Ναι, τότε τη γνωρίζω την πυρίπα, γιατί άμα είναι να τη μάθεις τώρα, ειδικά οι γυναίκες δύσκολα τα παίρνουν στα χαρτιά. Ναι, τι πες? Οι γυναίκες στα χαρτιά δύσκολα τα παίρνουν. Ναι. Δεν είναι δηλαδή... Ναι, είναι... ναι. Λοιπόν, εκεί έχουμε ελπίδες. Τι έχουμε εκεί, στο Τζόρνταν, το όμορφο.